Ο εκβιασμός που γίνεται είναι εντελώς απατηλός. Όπως απατηλός ήταν ο εκβιασμός ο οποίος έγινε λίγο πριν από την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, τη μέρα που ψηφίστηκε το δεύτερο μνημόνιο και διαγράφηκαν περίπου 60 βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκβιασμός τότε που έλεγε στους Έλληνες πολίτες ή θα πάρετε τη δεύτερη δανειακή σύμβαση και το δεύτερο μνημόνιο ή αλλιώς θα σας βγάλουμε έξω από τη ζώνη του ευρώ. Για να βγει πριν από λίγες μέρες, και αυτή είναι η αλήθεια, η κυρία Μέρκελ, μιλώντας στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και αποκάλυψε την αλήθεια, αφού βεβαίως προηγουμένως κάναν τη δουλειά τους οι κομμουνιστές. Η κυρία Μέρκελ είπε ότι είναι αδιανόητο ότι η Ελλάδα θα βγει από τη ζώνη του ευρώ, γιατί αυτό θα ήταν καταστροφή, προσέξτε, όχι για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Αφού κάναν δηλαδή τον νομό εκβιασμό οι δανειστές μαζί με τον κύριο Παπαδήμο, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, αποκάλυψαν μετά την αλήθεια, τώρα ξανακάνουν τον εκβιασμό ότι η χώρα θα διαλυθεί, οδηγείται σε καταστροφή, όταν είναι απολύτως βέβαιο ότι η χώρα θα οδηγηθεί στην ασφάλεια της κρεμάδας και της καταστροφής μόνο με την εφαρμογή του δεύτερου μνημονίου. Η κοινωνική συμφωνία ενημερώνει τους πολίτες σε όλη τη χώρα. Επιθυμούμε και τους στρατιώτες και τους ξανθιώτες να ενημερώσουμε ότι ήδη με την άμεση εφαρμογή του μνημονίου αφαιρέθηκαν 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες Ελλήνων πολιτών καθώς και από τα ασφαλιστικά ταμεία. 2,5 μόνο δισεκατομμύρια κόπηκαν από τους ανθρώπους που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα με τη μείωση του κατώτατου μισθού. 350 εκατομμύρια κόπηκαν από τους συνταξιούχους. 45 εκατομμύρια από τους πολυτέχνους, τα οικογενειακά τους επιδόματα. 2,5 δισεκατομμύρια λείπουν από τα ασφαλιστικά ταμεία, διότι ξέρουν όλοι οι ξανθιώτες και οι ξανθιώτες ότι όταν μειώνονται οι μισθοί, μειώνονται και οι σφορές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Και ταυτόχρονα υπάρχει μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ξανά και μείωση του προγράμματος για την εθνική άμυνα. 7,5 δισεκατομμύρια έφυγαν από τις τσέπες Ελλήνων πολιτών που τα είχαν ανάγκη, που τα είχαν ανάγκη για να ζήσουν αξιοπρεπώς. 7,5 δισεκατομμύρια έφυγαν και από την αγορά, με αποτέλεσμα να οξύνονται οι πιέσεις στους ανθρώπους της αγοράς να κλείνουν μαγαζιά και να αυξάνεται η ανεργία. Θέλω να ξέρουν όλοι οι πολίτες της Τράκης και της Ξάνθης ότι ακολουθεί ένα δεύτερο κύμα μέτρων τον Ιούνιο που θα είναι και αυτό σφαγιαστικό, χειρότερο από αυτό που ξεκίνησε από τις 14 Φεβρουαρίου και ύστερα με την εφαρμογή του δεύτερου μνημονίου.